Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να ανοίγουμε σελίδες τηλεπεριοδικού. Καλή σας μέρα και από εμένα, όπως σας είχε πει προηγουμένως ο Χρύσανθος. Πάμε να μάθουμε πώς μπορούμε να διακόψουμε το κάπνισμα. Είναι μια καινούργια μέθοδος. Έχω εδώ μαζί μου τον κύριο Κυριάκο Μιχαλίδη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Θεραπευτής για τη μέθοδο του Alan Carr. Ναι, τη συγκυρία μεθόδου, ναι. Η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κοινό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λέγοντας ακριβώς τι είναι αυτή η μέθοδος. Πρόκειται για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, καθώς αυτή η μέθοδος δεν επικεντρώνεται στους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει κάποιος να καπνίζει, αλλά ακριβώς το αντίθετο, στους λόγους που καπνίζει, και ο σκοπός της μεθόδου είναι να αφαιρέσει από τον καπνιστή αυτή την επιθυμία του να ξανακαπνίσει. Οπότε όταν αφαιρέσεις από τον καπνιστή αυτή την επιθυμία, όχι μόνο το βρίσκει εύκολο, αλλά και μόνιμο. Δηλαδή για τους ανθρώπους, επειδή μας παίρνουν και πάρα πολλές φορές τηλεθεατές, μη σας πω ότι για την εκπομπή που είχε κάνει ο Χρύσανθος στα 60 λεπτά παίρνουν τηλεθεατές, τηλεθεάτριες μάλλον, και ζητούν τη συγκεκριμένη κασέτα για να το δείξουν στο σύζυγό τους για να σταματήσει ο σύζυγος να καπνίζει. Ναι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που όταν του λες ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο, προκαλεί αυτό, προκαλεί θρόμβωση, προκαλεί το ένα, προκαλεί... Του βάζει στον εγκέφαλο του ένα πείσμα σχεδόν του, ναι. Δεν θα το σταματήσω, γιατί με έχει ζαλίσει με το ότι ναι. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Δηλαδή πολλές φορές με συγκεκριμένη μέθοδο φέρνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ξέρετε, όλοι οι καπνιστές έχουν αυτή τη συνεχή διαμάχη στο μυαλό τους, την οποία αντιλαμβάνονται ως εξής. Από τη μία μεριά τα μειονεκτήματα του να είναι κάποιος καπνιστής, ότι είναι μια βρώμικη αισθητική συνήθεια που με σκοτώνει, με σκλαβώνει, με στοιχίζει μια περιουσία, και από την άλλη είναι τα πλεονεκτήματα, η ευχαρίστηση που παίρνει, η απόλαυση, το στήριγμα. Βρίσκονται συνεχώς σε αυτή τη διαμάχη και θέλω να σταματήσω το κάπνισμα και δεν θέλω. Το απολαμβάνω, αλλά συνάμα το μισώ. Αυτή η μέθοδος θα έλεγα ότι βάζει το μυαλό μας σε μια τάξη, συγκυρίζει λίγο αυτό το πράγμα, ώστε να δούμε την πραγματικότητα. Πρέπει να έχει πάρει κάποιος την αποφάση να σταματήσει το κάπνισμα ή όχι. Βοηθάει αν θέλει κάποιος να σταματήσει το κάπνισμα, αλλά επειδή αυτή η μέθοδος εξηγεί το πώς ακριβώς δουλεύει ο μηχανισμός και τι ακριβώς συμβαίνει, πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις καπνιστών οι οποίοι ήρθαν με την παρέα τους λόγω που δεν ήθελαν να σταματήσουν και τελικά κατάληξαν να σταματήσουν γιατί καταλάβανε ακριβώς ότι. Ναι. Ωραία. Αποφασίζει κανείς ότι θέλει να σταματήσει το κάπνισμα. Πώς γίνεται, πώς ξεκινάμε, να πούμε τη διαδικασία λίγο. Το τι γίνεται είναι ουσιαστικά μια συνάντηση, η οποία παίρνει περίπου 5 με 6 ώρες αναλόγως των ατόμων. Είναι ομαδικό των σεμινάριων, είναι μέγιστος αριθμός 10 άτομα και είναι υπομορφή σεμιναρίου μιας παρουσίασης. Υπάρχουν διαλύματα κάθε 45 λεπτά, μια ώρα για τσιγάρο και καφέ, μέχρι τέλους. Δηλαδή, ναι, για τσιγάρο και καφέ. Ο καπνιστής δεν είναι υποπίεση σε όλη τη διάρκεια των 5-6 ώρων. Και το τελευταίο διάλειμμα είναι και τελευταίο τσιγάρο στην ουσία. Μπαίνουμε πίσω, κάνουμε ένα τελευταίο κομμάτι, έναν 20 λεπτό μιας χαλαρωτικής άσκησης, που είναι τύπου υπνοθεραπείας. Και είναι σχεδιασμένο για να ενισχύσει τα κυρία σημεία της ημέρας. Δεν έχει καμία σχέση με υπνώσεις και καμία σχέση με ύπνον ή οτιδήποτε άλλο επικίνδυνο. Είναι απλά μια περίληψη ευθέτων και ολοκληρώσεων σημείων σε μια χαλαρή στάση. Πόσο ποσοστό επιτυχίας έχει? Παγκοσμίως είναι λίγο ψηλότερο από 90%. Στην Κύπρο είναι γύρω στο 97% μέχρι στιγμής. 97% στην Κύπρο, θα περίμενα ότι θα ήταν λίγο πιο κάτω από το παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί έχουμε. Εντάξει, βρίσκουμε αρκετές δικαιολογίες για το ότι πρέπει να καπνίζουμε και όχι γιατί δεν πρέπει να καπνίζουμε. Τα άτομα όμως που μπορεί να έχουν σταματήσει το κάπνισμα με αυτή τη μέθοδο και μετά επανέρχονται μετά από... Είναι μια συχνή ερώτηση αυτή που παίρνω και συνήθως χρησιμοποιώ το εξής παράδειγμα. Είναι σαν έναν κόλπον, σαν έναν τρίκ με χαρτιά, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Όταν έρθω με μια τράπουλα και πω, ας πούμε, πάρω ένα χαρτί και αν το βρω να βάλουμε στοίχημα 100 λίρες. Το βρίσκω το χαρτί, παίρνω τις 100 λίρες και σου λέω ότι δεν σε συμπάθησα, σου εξηγήσω πώς γίνεται το κόλπο. Και σου εξηγώ, αν έρθω αύριο με την ίδια τράπουλα και πω σου ξανά να βάλουμε το στοίχημα, δεν θα το κάνεις ούτε μετά από 6 μήνες ούτε μετά από ένα χρόνο. Όταν καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει, τότε το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Και αυτό, άλλο στοιχείο, είναι υψηλή επιτυχία. Το θέμα όμως δεν είναι και μόνο εκεί. Θεωρώ ότι πολλές φορές
λέμε ότι δεν λειτουργήσε μια μέθοδος, είτε είναι αυτή είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, είτε διακόψαμε το κάπνισμα από μόνοι μας, γιατί το ξαναρχίσαμε μετά από 2 ή 3 χρόνια. Το θέμα δεν είναι αν λειτουργήσε η μέθοδος, το θέμα είναι αν εγώ ο ίδιος, όπως ξεκίνησα την πρώτη φορά το κάπνισμα, εκεί που είχα και λιγότερες πιθανότητες να το ξεκινήσω, γιατί δεν είχα καπνίσει ποτέ, οπότε δεν ήξερα τι είναι τσιγάρο, τώρα που ξέρω, το ξαναξεκινάω, ας πούμε. Ναι. Οπότε έχει να κάνει και με τη δική μας θέληση, δεν έχει. Υπάρχει και ένας συνδυασμός διαφορών λόγων που πολλές φορές περιλαμβάνει υπερβολική αυτοπεποίθηση κάποιον που λέει ότι το σταμάτησα, οπότε μπορώ με ασφάλεια να κάνω ένα τσιγάρο και το να φύγω. Να το ξανασταματήσω, ναι. Ναι, ή πολλές φορές από κάποια τραυματική εμπειρία, από καθαρή περιέργεια, άλλες φορές. Αλλά όταν έχει κάποιος, όταν πάρει κάποιος τις σωστές βάσεις σε αυτό το πράγμα, πολύ περιορισμένες. Να πούμε 2-3 πράγματα έτσι περιληπτικά, τι θα ακούσει κανείς σε αυτό το σεμινάριο. Είναι λίγο δύσκολο να πούμε 5 ώρες σε μερικά λεπτά, αλλά είναι μια σειρά συνειρμών, είναι μια σειρά συνειδητοποιήσεων που κάνει κάποιος. Είναι προσεγμένη η σειρά. Παιδιά, αν σε ρωτήσω γιατί καπνίζουμε. Αυτό θα το πούμε περισσότερο στο σεμινάριο. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι καπνιστές νομίζουν ότι καπνίζουν για διάφορους λόγους. Όλοι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους νομίζουν ότι καπνίζουν είναι όλοι ψεύτικοι. Είναι όλοι μια ψευδαίσθηση. Το τι γίνεται σε ένα σεμινάριο είναι διαλύουμε αυτές τις ψευδαισθήσεις, διαλύουμε αυτούς τους μύθους, ούτως ώστε φτάνουμε στο τέλος, στην πραγματικότητα. Στο γιατί πραγματικά καπνίζουμε. Έτσι ενδεικτικά να πω ότι ο ένας ο λόγος είναι ο εθισμός στην νικοτίνη, ναι. Και ο άλλος ο λόγος είναι περισσότερο ψυχολογικός και είναι αυτόν τον λόγο που προσπαθούμε να... Όχι. Όχι. Δεν είναι σε θέμα συνήθειας, είναι διάφοροι άλλοι παράγοντες. Γιατί έχω δει κόσμο να βγάζει από το πακέτο τσιγάρο και να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι το έχει βγάλει και έχει βγάλει κι άλλο. Ναι. Μόνο από τη συνήθεια που κάνει αυτό το πράγμα, ναι. Και κρατάει. Ναι. Όχι, δεν έχει σχέση με συνήθεια. Διαλύουμε επίσης το μύθο ότι παίρνουμε βάρος όταν κόβουμε το τσιγάρο. Ναι, αυτή τη μέθοδο δεν βάζεται κιλά όταν σταματήσει το κάπνισμα. Ο λόγος είναι απλός. Όταν φτάσει η διαδικασία και τελειώσει μετά τις 5 ώρες, πλέον είναι όλα τόσο καθαρά. Γιατί οι καπνιστές βάζουν βάρος. Όχι επειδή σταμάτησαν το καπνίσμα, αλλά επειδή στρέφονται στο φαγητό. Με αυτήν την μέθοδο εξηγούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, ούτως ώστε κάποιος να μην στραφεί στο φαγητό και δεν θέλει να στραφεί στο φαγητό, ούτως ή άλλως. Έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. Ναι. Υπάρχουν ερωτήσεις από τηλεθεατές. Ρωτάει μια τηλεθεάτρια πόσο καιρό παίρνει για να σταματήσει το καπνίσμα με αυτή τη μέθοδο. Μια μέρα. 5 ώρες. Ένα σεμινάριο. Όλα σε μια μέρα. Έχουμε όμως μετά κάποια συμπτώματα, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Να πω επίσης εδώ ότι για καπνιστές που τυχόν χρειαστούν ένα δεύτερο ή ένα τρίτο σεμινάριο, αυτά υπάρχουν. Είναι εξόριστο, καθένα πιο μικρά δηλαδή σε διάρκεια. Διαφορετικά μεταξύ τους και διαφορετικά από το πρώτο και παρέχονται δωρεάν μόνο και εφόσον ζητηθούν από τους καπνιστές. Αυτά δεν προγραμματίζονται όπως προγραμματίζονται τα ουσιαστικά τα σεμινάρια τα πρώτα. Και επίσης να πω ότι αυτή η μέθοδος έχει και εγγύηση επιστολής χρημάτων, αν δεν σταματήσετε το κάπνισμα, που ουσιαστικά λέει ότι αν δείτε και τα 3 τα σεμινάρια σε διάστημα 3 μηνών και ξεκινήσετε να καπνίζετε, θα σας επιστρέφετε τα χρήματα σας πίσω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Alan Carr ήταν καπνιστής, έτσι, ήταν καπνιστής, για πόσα, ναι. 30 χρόνια νομίζω. Για 33 χρόνια. Μιλάμε, αυτή τη μέθοδο τη δημιούργησε ένας άνθρωπος ο οποίος κάπνιζε για 33 ολόκληρα χρόνια. 100 τσιγάρα την ημέρα. Και μάλιστα νομίζω ότι τελικά έπαθε. Τελικά πέθανε πριν 2 χρόνια από καρκίνο των πνευμόνων όταν είχε σταματήσει για 28 τόσα χρόνια το κάπνισμα. Ναι. Και ο λόγος φαντάζομαι ήταν επειδή κάπνιζαν οι άλλοι μέσα στο. Ήταν παθητικός καπνιστής, γιατί καπνιστής. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει άλλους να σταματήσουν το κάπνισμα και τους άφηνε να καπνίζουν γύρω του και να τους κάνει το σεμινάριο, έπαθε καρκίνο των πνευμών. Τα σεμινάρια πότε γίνονται? Προς το παρόν γίνονται συνήθως ημέρα Σάββατο, γιατί βολεύει τον παραπάνω κόσμο αυτός ο διακανονισμός και λόγω της δουλειάς του, φαντάζομαι. Τώρα προσπαθώ να τα οργανώσω και λίγο καθημερινές για κόσμο που δουλεύει τα Σάββατα και θέλει κάποια εναλλακτική επιλογή. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε φάρμακα. Γιατί είναι μια ερώτηση που ακούω συχνά. Ναι, αυτό. Αν χρησιμοποιούμε νικοτίνη ή οτιδήποτε άλλο, τα patches. Όχι, αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί
φάρμακα. Τα χάπια καθώς και τα υποκατάστατα δεν είναι κατάλληλα για χρήση από όλους τους καπνιστές, καθώς πολλές φορές έχουν και διάφορες παρενέργειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε, ούτε βελόνες, ούτε μαγνητές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι ασφαλής και κατάλληλα για χρήση από όλους τους καπνιστές. Είναι εξίσου αποτελεσματική και για έναν βαρύ καπνιστή, για τον καπνιστή του ενός πακέτου την ημέρα, ακόμα και για τους καπνιστές. Και ξέρετε,